Σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου Δημήτρης Καραγιάννης σε υποψήφιους αγοραστές της ΠΑΕ για την αγορά της ομάδας και όπως όλα δείχνουν η νυν διοίκηση θα παραμείνει και την αγωνιστική περίοδο στα ενία της ΠΑΕ. Τη Δευτέρα το μεσημέρι ο μεγαλομέτοχος της Βολιώτικης ομάδας θα μιλήσει για όλους και για όλα στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει, στην οποία θα ανακοινώσει και τις αποφάσεις του για το μέλλον του συλλόγου. Ήδη κινήσεις της διοίκησης όμως δείχνουν ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Οι επαφές με ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο Παναγιώτης Κατσιαρός, όπως σας είχαμε ενημερώσει, θα φορά και του χρόνου την ερυθρόλευκη φανέλα, καθώς οι θύνοντες της ΠΑΕ εκτίμησαν την προσφορά του έμπειρου αμυντικού και ανανέωσαν το συμβόλαιό του. Το ίδιο συνέβη και με τους Κώστα Καπετάνο και Θοδωρή Γκίτκο, οι οποίοι θα συνεχίσουν στον Ολυμπιακό Βόλου και τη νέα περίοδο. Αντίθετα, παρελθόν από την ομάδα του Βόλου αποτελεί ο Δημήτρης Τιάτσιος, του οποίου το συμβόλαιο δεν ανανεώθηκε, όπως και αυτά των Σπύρου Γόγολου και Θανάση Παλαιολόγου.